Συνέλληνές μου, αδέρφια μου, περνάει ο καιρός και οι εξελίξεις σας προλαβαίνουν, δεν τις προλαβαίνετε. Πρέπει να είστε όλοι προσεκτικοί όπως έχω πει, ιδιαίτερα σε αυτή τη μεγάλη προδοσία που το καθεστώς έχει περάσει τους μηχανισμούς του. Λέμε καθεστώς, ναι, γιατί σύστημα είμαστε εμείς. Οι προδότες είναι λίγοι, όμως έχουν πολλούς που εργάζονται για αυτούς. Σας έχω πει να είστε προσεκτικοί και ότι αυτή την προδοσία θα την καθαρίσετε εσείς. Οι αποήχοι ακούγονται. Αυτά τα τρία προδοτικά σκυλιά, τα οποία χτες, 4 χρόνια, 5, προσέξτε τι σας λέγανε 5 χρόνια, τι μεταλαμπαδεύανε 5 χρόνια και τι κάνουν τον τελευταίο καιρό. Τους έχω βάλει να απολογηθούν δημόσια, να πάρουν θέση δημόσια και δεν έχει πάρει κανένας τους. Τους είπα ότι στον ανακριτή είπαν ότι τους παραπλάνησα τόσα χρόνια εγώ και ότι αυτοί δεν ξέραν τίποτα. Τους προκαλώ να βγάλουν τις καταθέσεις τους από τον ανακριτή στον αέρα. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω. Να δείτε τι έχουν γράψει. Όχι ότι είναι αυτόχθονες Έλληνες ηθαγενείς, όταν περιπλανημένα παιδιά και ότι ο Σόρας τους περιπλάνησε. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι με τόσες ομιλίες, με τόσο που έχουν πει υποτίθεται σε όλους σας, τι λένε τώρα και τι κάνουνε. Τους προκαλώ να βγάλουν τις καταθέσεις τους στον αέρα και θα τις βγάλω εγώ. Βεβαίως τα έχω, όλα τα έχω. Είναι σκυλιά αγαρινά, όχι σαρακινά, αγαρινά, από το σόι της Άγαρ. Ποιο προδότες δεν γίνεται. Αυτοί τώρα λοιπόν τα προδοτόσκυλα είναι έτοιμα και συνέχεια στα τηλέφωνα δηλητηριάζουν ψυχές και συνέλληνες. Να κάνουν τι. Τι ήταν αυτό που μπορούσαν να κάνουν και δεν το κάναν τόσα χρόνια. Και τόσα χρόνια μαζί μας στη συνέλευση Ελλήνων που διδάσκανε, δεν διδάξαν ποτέ, που μεταλαμπαδεύανε και λέγανε όλα αυτά τόσα χρόνια, κοιτάξτε τώρα ακριβώς τι λένε. Και σε όλα τα τηλέφωνα τόσους συνέλληνες που δηλητηριάζουν, ήταν 6 μήνες για να σας κάνουν μια συνεχόμενη πλήση εγκεφάλου. Τι ακριβώς θέλουν. Τι ακριβώς θέλουν από σας. Να προσέξετε όλοι πάρα πολύ, γιατί αυτή η ζωή είναι μικρή για προδοσίες. Είναι πολύ μικρή για προδοσίες και καμία προδοσία από αυτές που μπορούν να γίνουν δεν θα έχει μέγεθος διαχρονικά, διότι υπάρχουν μεγάλες προδοσίες ετών που ο κύκλος κλείνει και καθαρίζει. Όλα τα καθαρίζει η δημιουργία, δεν αφήνει τίποτα. Τίποτα δεν επιβιώνει. Οι μεγάλοι αποστάτες το ξέρουν. Γι' αυτό και είναι τόσο οι ληστές. Δηλαδή, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, ό,τι κερδίσουμε τη δημιουργία, αφού δεν μπορούμε να είμαστε μέσα, ό,τι τις κλέψουμε. Αυτά τα παιδιά λοιπόν τώρα, τα προδοτικά και τα τρία, και ο Γιάννης και ο Βασίλης και η Βίκη, δηλητηριάζουν με τα τηλεφωνά τους χιλιάδες ανθρώπους. Αλλά δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Το θέμα είναι εσείς και τι επιλογή έχετε. Τι προοπτική υφίσταται με αυτά τα παιδιά. Με τον προδότη, τουλάχιστον οι Γερμανοί είχαν έναν κώδικα. Παίρνανε από τον προδότη ό,τι είχαν να πάρουν και στο τέλος τον σκοτώνανε. Γιατί ο προδότης ήταν πάντα προδότης, αφού πρόδωσε τους δικούς του. Δεν θα προδώσει τους Γερμανούς. Πρόδωσε αυτά που λέει. Πρόδωσε την πατρόα ουσία του. Πρόδωσε και λέει αντίθετα από αυτά που κάνει. Ουσιαστικά τώρα για την άπειρη προδοτική μοναξιά τους και για τα χρόνια της βρώμικης ζωής τους που ζήσανε μέχρι τώρα. Τι κάνουν. Προσπαθούν να κάνουν αυτό που κάνει και αυτός που έχει AIDS. Τι μπορεί να κάνει ένας που έχει AIDS και πηγαίνει με άλλους. Έχει ένας AIDS και δεν λέει ρε παιδιά έχω AIDS, δεν πάει κανένας. Πάει με όλους και το παίζει ότι δεν έχει AIDS. Να πάρει κι άλλους, να μολυνθούν κι άλλοι. Με αποτέλεσμα να μην νιώθει μόνος του. Να μην νιώθει μόνος του, να έχουν πολύ AIDS. Να έχουν κοινότητα. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένα κύτταρο Ελλήνων εκεί μέσα. Επειδή αυτοί δεν θα σταματήσουν να σας δηλητηριάζουν, θα πρέπει το δικητήριο εσύ να το αναγνωρίσεις και να φύγεις μακριά του. Τι μπορεί να σου πει αυτός ο βλάκας. Να ανοίξει κόμμα. Και γιατί δεν το κάνεις τόσο καιρό. Έπρεπε να έρθεις εδώ μέσα να ανοίξει κόμμα. Βλέπεις ότι είναι ακριβώς τα σχέδια του καθεστώτος. Όσο μεγαλύτερη ζημιά μας κάνει το καθεστώς, τόσο καλύτερα για το καθεστώς. Δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλον,
πέραν του καθεστώτος. Πέραν του καθεστώτος. Δεν είναι αποστασία με την έννοια του αποστάτη. Είναι καθαρή προδοσία. Γιατί δεν είναι αποστάτης. Δεν ήταν απέναντί μας. Ήταν μαζί μας. Δεν αποστάτησε. Πρόδωσε. Οι αποστάτες είναι ήδη απέναντί μας. Βλέπουμε. Αυτοί ήταν μαζί μας. Αυτοί ήταν οι δικοί μου άνθρωποι, οι εμπιστοί, όχι οι δικοί σας. Εσείς γιατί δεν τους εμπιστευτείτε. Από πού τους εμπιστευτήκατε, γιατί σας είπαν κάτι δικό τους. Σας είπαν κάτι για ο Γιάννης, για αυτόν. Που κανένας δεν τον εμπιστεύεται. Τον ανεχώσατε. Και πολλοί τον ανεχώσατε. Ό,τι έλεγε και ό,τι μεταλαμπάδευε δεν ήταν μέσα στην ημερήσια διάταξη, στην πολιτική γραμμή και στο στόχο και στο σκόπο. Τώρα τι λέει. Αφού ο ίδιος, ο Βασίλης, ο Γιάννης και η Βίκη λένε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που λέγαν τόσα χρόνια. Τα αντίθετα. Στη γραμμή, στο στόχο, στο σκοπό και στα λεγόμενα. Μάλιστα. Πώς τους αποκαλείτε. Πετε μου εσείς πώς τους αποκαλείτε. Τι μπορεί να σου πει αυτός που στα λέει ακριβώς αντίθετα. Θα πρέπει να πει βρώμικα πράγματα για μένα. Δεν θα πει. Αφού όλοι έχουν πει. Δεν θα πει βρώμικα πράγματα. Ό,τι του ήρθε στο μυαλό. Ό,τι. Εκείνο το παλιάλογο, το καραφλό, έβγαλε και τρίτο πόλο. Υπάρχει τρίτος πόλος, παιδιά των υπηρεσιών. Ό,τι σενάριο του Hollywood είναι λίγο. Θα πούνε ό,τι γελιότητα, δολιότητα και υπονόμευση, γιατί πρέπει να κάνουν ζημιά. Να με νιώθουν μόνοι τους. Και είναι και μια δικαιολογία να δικαιολογήσουν την άθλια, γελία, προδοτική τους στάση και θέση. Ό,τι γελιότητα, ό,τι δολιότητα θα την πούνε. Βγάτε δημόσια, ρε κερατάδες. Βγάτε δημόσια τις καταθέσεις σας, ρε. Ό,τι έχετε πει είναι δημόσια. Δηλητηριάζετε τον κόσμο που παλέψατε να τον μαζέψετε και για να ενταχθεί στην Ελλήνων Συνέλευση και παλεύετε τώρα να δηλητηριάσετε τις ψυχές. Πόσο πιο μακαβαίος, πόσο πιο χαζάρος, πόσο πιο αποστάτης να γίνεις. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη μικρή ζωή όπως την έχουν φτιάξει δεν μπορεί να κάνει κάτι προδοσία. Ό,τι προδοσία έγινε μέχρι τώρα πήγαν στο διάολο όλοι. Έχει πολύ κοντά πόδια, θα κάνεις ό,τι κάνεις. Ζημιά θα κάνεις υποτίθεται, αλλά δεν θα κάνεις ζημιά, θα δυναμώσεις συνέλληνες. Μυαλά, συνειδήσεις, να βλέπετε τις προδοσίες. Και για κάποιοι που έχουν κάποιες αμφιβολίες, υπάρχει περίπτωση εσείς να τους έχετε πιο πολύ δικούς σας από ό,τι τους είχα εγώ. Αφού εγώ, ο Αρτέμης ο Σόρας, τους είχα ως δικούς μου. Τους βλέπατε. Τους έπαιρνα σε ομιλίες μαζί, τους έστεινα όπως τους ήθελα, τους έμαθα να βγαίνουν σε ραδιόφωνα, τους έμαθα αυτό, τους έμαθα εκείνο, τους έμαθα τα πάντα. Ποτέ δεν πρόσβαλα κανέναν ακόμα. Τώρα θα δείτε τι θα γίνει, μου λες στις γελιότητες. Και δεν μίλαγα στον αέρα να τον κόψω δημόσια. Όχι ότι συμφωνούσα με τις βλακίες που έλεγε ή με αυτά που γράφανε. Αλλά τους έπαιρνα τηλέφωνο, μην το ξανακάνεις αυτό, μην το ξανακάνεις αυτό. Μην με κάνεις να εγώ δημόσια να μιλήσω και θα σε προσβάλλω. Άρα δεν γίνεται να είναι δική σας. Δική μου ήταν. Εσείς τους ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να τους ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Ωραία. Όλα αυτά που κάναν τα κάναν σε εσάς ή σε μένα. Εμένα που τα κάναν και σε εσάς και σε μένα. Ωραία. Το κάναν με την επιλογή τους. Ωραία. Τώρα η επιλογή δεν είναι δική τους. Τώρα η επιλογή είναι δική σας. Όταν έχει συμφωνήσει με το καθεστώς, θα σου δίνει και οδηγίες τι θα κάνεις. Το καθεστώς είναι ευχαριστημένο να κάνει οποιοδήποτε χτύπημα, μικρό και μεγάλο, όποιο πετύχει. Γιατί το καθεστώς έχει φοβηθεί τόσο πολύ που δεν το φαντάζεστε. Είναι φοβισμένα και τα μικρά ανθρωπάκια που υπηρετούν το καθεστώς, αλλά και το παγκόσμιο καθεστώς, μιλάμε για το ελληνικό και το ελληνικό, αλλά είναι φοβισμένα και τα μεγάλα του καθεστώτος που δεν είναι εδώ. Γιατί αυτά λιώνουν κάθε μέρα και δεν μπορούν να δίνουν οδηγίες. Και τώρα έχει μείνει ένα μικρό τμήμα εδώ, στο γήινο κομμάτι, να κάνει ό,τι ήταν οι προηγούμενες εντολές. Και όπου να βρει τρόπο να διαφύγει. Είναι η ώρα που σας χρειάζεται η Ελλάς και η δημιουργία και η πατρόουσία σας. Τώρα όλους. Κάνε τις επιλογές σου, αλλά μετά δεν θα μπορείς να γυρίσεις. Μετά θα ντρέπεσαι να γυρίσεις. Θα λες γελιότητες, γιατί αυτό θα τελειώσει κάποια στιγμή. Θα πάει, θα πάει. Θα τραβήξει κάποιος μαζί τους, θα τους λέει τις γελιότητες. Όσοι είναι λίγο ελαφροείς και ότι λιποβαρείς και αρχίζουν και μπορεί και οι λόγοι αυτοί που εσείς τους θεωρείτε λόγιους να σας πείσουν, θα πάτε. Πού θα πάτε. Θα πάτε λίγο πιο πέρα. Και τι θα γίνει. Θα εισακουστείτε. Πού, σε ποιον. Τη μοίρα του Λαμπράκη είναι λίγη. Δεν θα έχετε. Θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί τώρα όσο ανεβαίνουμε ψηλά, όσο από πιο ψηλά πέφτεις, τόσο πιο πολύ χτυπάς.
Αυτά τα παιδιά είναι μόνο τώρα του καθεστώτος, τα οποία εκτελούν, γιατί έχουν ήδη, δεν θα πω υπογράψει, υποσχεθεί και υπογράψει. Αλλά το καθεστώς δεν τηρεί ποτέ τις υποσχέσεις του. Αυτά τα παιδιά είναι νήπια. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Απλά κάνουν τώρα, όπως μπήκαν σε αυτό το τούνελ, ό,τι τους λένε. Γιατί αν δεν κάνουν ό,τι τους λένε, όπως ήδη το έχουν συμφωνήσει, θα έχουν πολύ άσχημα επακόλουθα. Και το χειρότερο ποιο είναι. Τώρα αυτά τα παιδιά παλεύουν. Γιατί αν δεν πετύχουν αυτό που έχουν υποσχεθεί στο καθεστώς, το καθεστώς θα γυρίσει και θα τους λιώσει, όπως έχει λιώσει και άλλους προδότες. Οπότε αναγκαστικά αυτά τα παιδιά προσπαθούν να δηλητηριάσουν τα πάντα και να πετύχουν το στόχο τους, γιατί τώρα από εδώ και πέρα, από τη συμφωνία και μετά, παίζεται και η ίδια τους η ελευθερία. Για θα ανταλλιώσει το καθεστώς. Το καθεστώς θα σε αποζημιώσει όσο θέλει και όταν γουστάρει, για να σε κρατάει πάντα, εάν πετύχεις το σκοπό σου. Εάν εσείς τους βοηθήσετε να πετύχουν το σκοπό τους, από εσάς θα είναι η προδοσία. Αυτά είναι ήδη στο διάολο. Τώρα εσείς πάτε να τροφοδοτήσετε την προδοσία, η οποία είναι η προδοσία του εαυτού σας, η προδοσία της Ελλάδος σας, της πατρός ουσίας σας και της δημιουργίας σας. Πηγαίνετε. Αυτό είναι επιλογή σας. Αυτά δεν έχουν άλλη επιλογή. Συμφώνησαν. Από την ώρα που συμφώνησαν πρέπει να πετύχουν. Και αυτό που πρέπει να πετύχουν είναι χτύπημα, όσους μπορούμε να δηλητηριάσουμε, να σπάσουμε, να διαλύσουμε, να πάρουμε όσους μπορούμε και να μην τους κάνουμε και τίποτα, ρε παιδί μου, στο διάλογο να φύγουν από εκεί. Να φύγουν από εκεί μόνο. Μόνο να φύγουν από εκεί φτάνει. Έχουν πετύχει. Γιατί αν δεν το κάνουν, το καθεστώς θα τους λιώσει. Γιατί τώρα είσαι με το καθεστώς. Είναι όπως εδώ, αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει στη γραμμή τη δικιά μας, στο σκοπό και στο στόχο, θα σε στείλω στο διάλογο, όπως και τα στείλα. Όπως εγώ τα στείλα στο διάλογο, τώρα που έχουν συμφωνήσει με το καθεστώς, θα τα στείλω καθεστώς στο διάλογο. Άρα αυτά τα παιδιά είναι μπλοκαρισμένα, προδότες στον έσχατο βαθμό, και τώρα πρέπει να πετύχουν για να επιζήσουν, για να επιβιώσουν. Ωραία. Για να επιβιώσουν λοιπόν αυτά τα τρία προδοτόστυλα, εσείς δηλητηριάζεστε. Τους επιτρέπετε να σας δηλητηριάζουν. Ενώ οι αποδείξεις είναι δίπλα σας και στο μυαλό σας. Τόσα χρόνια λέγανε αυτά και τώρα τα λένε αντίθετα. Τώρα φτιάχνουν σενάρια. Δεν τα είχαν τα σενάρια. Ζητήστε τους όλοι να βγάλουν τις καταθέσεις στον ανακριτή. Ζητήστε τους όλοι να σας δείξουν πόσα εξώδικα έχει κάνει η δίκη. Κανένα εξώδικο δεν έχει κάνει η δίκη ποτέ της. Κανένα εξώδικο δεν έχει κάνει ο Βασίλης. Κανένα εξώδικο δεν έχει κάνει ο Γιάννης. Καμία μήνυση δεν έχει κάνει ο Βασίλης, η δίκη, ο Γιάννης. Δεν τους βλέπετε, ρε. Ο Σόρας έχει κάνει. Αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτοί διδάσκανε και λέγανε ό,τι τους έλεγαν να λένε. Τώρα, αυτά τα παιδιά έχουν άποψη. Μάλιστα. Ενώ τόσα χρόνια είχαν άλλη άποψη. Τώρα έχουν άλλη, ε. Και υπάρχει κόσμος που ακόμα πηγαίνει εκεί για να πετύχουν στο καθεστώς και αυτό που θέλει το καθεστώς, να προδώσουν, δηλαδή να δημιουργήσουν προδότες αυτά τα τρία προδοτόσκυλα. Δεν θα πω λυπάμαι. Γιατί δεν λυπάμαι κανέναν και τίποτα. Θα πω επιλογή σας είναι, κύριε. Ναι, συνέλληνες, είναι επιλογή σας. Πώς θα γυρίσεις μετά, τι θα μας πεις. Τι θα μας πεις. Θα πας εκεί έξω. Πήγαινε εκεί έξω. Εκεί έξω δεν ήσουν τόσα χρόνια. Τι έκανες τόσα χρόνια. Και είπα και σε άλλο μου, ξεχάστε το Σόρα, ξεχάστε την συνέλευση. Πήγαινε εκεί έξω. Δεν είδες που υπάρχουν 250 κόμματα. Είδες να προκόψει κανένα. Δεν είδες κάτι συγκεντρώσεις 20 ατόμων στο Σύνταγμα που μαζέψαν και τις οικογένειες και τα παιδιά και τους παππούδες. Και δεν με ερχόσατε κι αυτοί. Για να κάνουν ψηφίσματα. Δεν τα είδες αυτές τις γελιότητες. Δεν είδες ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο από αυτό το μονόδρομο το τεράστιο που σε καλεί να έρθεις. Συνεχίζεις ακόμα να κάνεις αυτές τις δολιότητες και μιλάω για τους δικούς μου. Μιλάω για τους ανθρώπους που έχουμε πολεμήσει και πολεμάνε και πολεμήσαν με ψυχή. Ακόμα και για συμφέρον, βρε άδρεφε, να έρθεις. Πού είναι το συμφέρον σου, από εκεί ή από εδώ. Τι συμφέρον έχεις. Θέλετε να μου πείτε ότι θα ξεκινήσει κάτι καινούργιο ο Γιάννης, ο Βασίλης και η Βίκη. Εγώ βάζω τη θέση μου. Εγώ θα φύγω και θα παραιτηθώ. Εάν αυτοί ανοίξουν, έστω και ένα. Αυτοί δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε σπιτικό. Να καταλάβετε. Να φτιάξουν καταστατικό καινούριο. Σας είπα ότι αυτοί οι τρεις είναι σκοτωμένοι. Αυτοί είναι διαλυμένοι. Ο Γιάννης είχε τον Βασίλη και κοιμόταν στο κοτέτσι του. Ο ένας τον άλλον τον μισεί. Τώρα τα έχουν βρει γιατί είναι η επιβίωσή τους από το καθεστώς. Δεν εκτιμάει κανείς κανέναν. Το μυαλό τους
δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπατε, γιατί αυτό το μυαλό που βλέπατε ήταν καθοδηγούμενο. Είναι γεμάτο πονηριά και καριολιά. Όμως θα το ζήσετε. Ανοίχτε καινούριους φορείς και γραφεία. Ανοίχτε κόμμα. Όχι με τα γραφεία τα δικά μας. Αυτοί δεν θέλουν αυτό γιατί δεν μπορούν. Ο Βασίλης, επειδή γνωρίζει καλά τις γραφές, ιδιαίτερα επειδή ήταν Ιαχωβάς όλη η οικογένειά του και γνωρίζει πολύ καλά, και το αναγνωρίζω αυτό, ότι γνωρίζει πολύ καλά τις γραφές των Εβραίων. Ειδικά στο εδάφιο των Μακαβαίων και των Εβραίων, δηλώνει: «Ο Θεός σας θα σας δώσει ξένα χωράφια, ξένα αμπέλια, ξένες γυναίκες και τους ανθρώπους τους Έλληνες θα τους κάνετε δούλους». Ο Βασίλης δεν μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει όμως τις γραφές. Οπότε, επειδή γνωρίζει τις γραφές, κάνει το ίδιο τώρα. Λέει: «Είμαι εδώ πέρα. Να τραβήξω 10, 20, 30 άτομα, να ανοίξω και κανένα γραφείο, να δώσω στην ύπαρξή μου λίγο ύπαρξη και να δώσω και μια διακοπή στο καθεστώς». Πιο εβραϊκό δεν γίνεται, πεθαίνεις. Του είπα να ανοίξει γραφείο Ελλήνων Συνέλευση. Είναι αδύνατον αυτός να μαζέψει κόσμο και να φτιάξει ένα γραφείο με 200, 300, 500 μέλη. Ούτε με 5. Η Βίκη το ίδιο. Ο Γιάννης. Σας είπα, θα ανοίξει γραφείο ο Γιάννης που μπορεί, μόνο ο Γιάννης μπορεί να ανοίξει γραφείο, αλλά μετά δεν θα τον θέλει το γραφείο στο μήνα, στο δίμηνο. Και αν δεν τον έχει δει ο κόσμος ή δεν τον έχει πει να πέσει στο διάλογο, είναι γιατί τον έβλεπε δίπλα μου. Και γιατί εγώ τον δεχόμουν. Τώρα που εγώ δεν τον δέχομαι, ο κόσμος θέλει να τον ευθύσει. Και αυτό φαίνεται. Γιατί δεν πάτε να ανοίξετε κάπου αλλού? Ανακοινώστε λοιπόν κάτι. Θέλετε με τα άτομα εδώ, με τα άτομα της Ελλήνων Συνέλευσης, να ανοίξετε κάτι άλλο? Τι θέλετε? Άρα θέλετε να κάνετε σύσπαση, όχι διάσπαση, γιατί διάσπαση κάνουμε εμείς. Η διάσπαση είναι του Διός. Δία σπάω. Σπάω το δία. Δηλαδή διαμερίζω το συμπαντικό νου και τον στέλνω παντού. Αυτή είναι η διάσπαση. Η διάσπαση είναι να σπάσει ο συμπαντικός νους και να μεταλαμπαδεύσει παντού. Όταν ανοίξεις παντού γραφεία, κάνει διάσπαση του Διός, δηλαδή διάσπαση του συμπαντικού νου. Άρα η νόηση πάει παντού. Αυτό είναι η διάσπαση. Δεν είναι κακό, μην κοιτάτε που μας το έχουν δώσει ως κακό. Διαχωρισμό και διαχωρισμό να έχουμε. Άλλος εσύ, άλλος εγώ. Είμαστε ίσοι, δεν είμαστε ίδιοι. Όμως είμαστε ίσοι. Αλλά ίδιοι δεν είμαστε. Μας έχουν βάλει τις έννοιες πολύ διαφορετικά. Άρα λοιπόν τι αποζητάτε συνέλληνες? Εγώ δεν μιλάω για αυτά τα γαϊδούρια, έχω πάρει θέση. Και αυτοί δεν θα πούνε ποτέ τίποτα, γιατί θα τους ξεφτυλίσω δημοσίως. Γιατί έχουν κάνει τεράστια προδοσία σε μένα, στους Έλληνες, στην πατρώα ουσία, στον οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσης και στο φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Τους τελευταίους 6 μήνες. Πριν δεν μπορούσα να κάνω και θα τους έσπαγα το κεφάλι. Είδατε που δεν κουνιόταν φίλο πριν? Είδατε όμως μόλις όμορφα, ωραία, εγκλωβίστηκα. Με εγκλωβίσανε. Νομίσαν ότι με εγκλωβίσανε. Είδατε τι ωραία λύθηκαν όλα 6 μήνες. 6 μήνες έχει στείλει ο κόσμος εξώδικα και με διαταγή της Βίκης δεν πάνε να κοινοποιηθούν. Η Βίκη δεν μπορεί να ξαναδώσει διαταγές. Απαγορεύεται. Έπρεπε όμως να γίνει όλο αυτό. Γιατί άφησα 6 μήνες. Γιατί ήταν απαραίτητο 6 μήνες. Να το καταλάβετε εσείς, να δείτε εσείς, να αντιληφθείτε εσείς. Να αντιλαμβάνομαι μόνο εγώ, να μην αντιληφθείτε εσείς. Να κάνετε τις επιλογές σας. Να πάρετε θέση. Και τώρα είναι να πάρετε θέση. Και τώρα θα πάρετε θέση. Θα συμφωνήσω ότι 6 μήνες είναι πολύ. Με αποτέλεσμα να σας έχουν κάνει μια πλήση εγκεφάλου με χιλιάδες πράγματα τα οποία δεν μπορώ από εδώ να τα αντιμετωπίζω κάθε φορά. Αυτό δεν θα γίνονταν ποτέ όταν θα ήμουν εκεί. Ούτε η βαριά γυναίκα με το ελαφρύ μυαλό θα λέγε τέτοιες αηδίες, ούτε ο καψομούρης θα μου το έπαιζε Βλάκο Μέτερνιχ, ούτε το καραφλό άλογο. Το καραφλό άλογο εντωμεταξύ, αν ακούσετε ηχητικά που κάποια στιγμή αν χρειαστεί θα τα βγάλουμε να τους ξεφτυλίσω τελείως, να τους διαλύσω τελείως. Αλλά δεν το κάνω για αυτούς, αυτοί είναι ήδη διαλυμένοι. Για εσάς θα το κάνω για να καταλάβετε. Λέει σε ηχητικό. Δηλαδή τώρα. Ήμουνα Θεσσαλονίκη, λέει, να πούμε, και ένας συνέλληνας για το συνέδριο λέει: «Εγώ είμαι με τον πρόεδρο». Αυτός ο συνέλληνας θέλει κλωτσές στο κεφάλι. Και έβριζε συνέχεια τους συνελλήνους μου. Ρε καραφλό άλογο, όταν μας χτυπήσαν στη Θεσσαλονίκη και μας κάνανε επίθεση δολοφονική σε μένα, όχι σε σένα, και μας πέσανε 50 άνθρωποι με καρέκλες, μαχαίρια, πυρούνια, ποτήρια, γυαλιά, όλα κατσαβίδια, μαχαίρια να με μαχαιρώσουν. Και εμείς ήμασταν 10, και από τους 10 οι 5 ήταν γυναίκες. Εσύ ρε καραφλό άλογο, είχες πέσει σαν μοσχάρι κάτω, έπεσες κάτω από την καρέκλα, και μετά κοίταγες να μπεις μέσα στο μαγαζί για να γλιτώσεις. Δεν σε είδα να χτυπήσεις κανέναν, ρε κεράτα.
Εγώ μετά από τόσες τούμπες και τόσες καρεκλές στο κεφάλι, όταν βρήκα τις αισθήσεις μου και σηκώθηκα, σηκώθηκα και πήρα κάρκλες και κυνήγαγα τους καριολίδες που μας επιτεθήκανε, τα χρυσάβουλα με τα αναρχοάπλητα, γιατί αυτό ήταν η χρυσάβουλα με αναρχοάπλητα, και η ασφάλεια μας κοίταγε, κοίταγε η ασφάλεια τι θα γίνει, να επέμβει. Η ασφάλεια ήταν ήδη εκεί, δηλαδή ήταν ραντεβού της ασφάλειας. Αλλά ρε καραφλό άλογο, μια μπουνιά δεν έδωσες, μια καρέκλα δεν πέταξες. Κοίταξες να μπεις μέσα να πούμε στο μαγαζί, να γλιτώσεις το κουφάρι σου. Και ήταν και μεγάλο, δεν είχαμε και πολύ χρόνο να σε βάλουμε. Οι γυναίκες που ήταν μαζί μας, ειδικά η Μαρία που ήταν από τη Θεσσαλονίκη, πήρε και τρεις τσάντες η γυναίκα και μπήκε μέσα. Τελευταία. Κόντυψα να της πετάξω και ένα ποτήρι, ότι πήρε ξόφαλτσα το ποτήρι για να πετύχω έναν άλλον. Δεν σε είδα να παλέψεις δε κεράτα. Δεν σε είδα να ρίξεις μια μπουνιά κάτι. Τώρα ρε καραφλό άλογο, ανάπηρο. Θέλεις να βαρέσεις κλωτσές στο κεφάλι του συνελληνές μου, γιατί είναι με τον πρόεδρο. Γιατί είναι με τον Σόρα. Με ποιον είναι, ρε. Με ποιον θέλεις να είναι. Είχες κάποια άλλη άποψη τόσα χρόνια και τη δηλώνεις τώρα εν απουσία μου. Αλλά μια μπουνιά δεν έριξες. Μια σπροξά δεν έριξες. Μόλις εξαπλώσανε κάτω να πούμε, σηκώθηκες και έφυγες και πήγες μέσα. Εγώ ήμουν έξω και βγήκα τελευταίος. Και ξαναβγήκα και έξω και έριξα ποτήρια και καρέκλες στα κολόπεδα. Ας το θυμηθούν αυτοί που ήταν εκεί. Και οι γυναίκες δείξανε πιο πολύ θάρρος από σένα. Τώρα θες να μου βαρέσεις τους συνέλληνες κλωτσές στο κεφάλι γιατί είναι με το Σόρα. Πόσο θράσος έχεις, ρε καραφλό άλογο. Θα καθαρίσει αυτή η υπόθεση και θα συναντηθούμε με όλους σας. Να θυμάστε ότι και οι τρεις σας και όσοι προδώσατε, στα χέρια μου είστε. Στα χέρια μου είστε. Και στην υλική διαδικασία εδώ στη γη, και δεν θα σας τιμωρήσει το καθεστώς στην Ελληνοπολιτεία, θα σας τιμωρήσω εγώ. Είναι κοντά η Ελληνοπολιτεία και όλα. Αλλά και στην άλλη διαδικασία, εκτός του υλικού κόσμου, είστε όλοι στα χέρια μου. Νομίζετε ότι είστε καπαλού. Στα χέρια μου, από εκεί θα περάσετε όλοι. Τις αλυσίδες σας τις κρατάω εγώ. Δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Θα καταλάβετε. Ωστόσο, οι συνέλληνες, ας μην δηλητηριάζονται άλλο. Έχουμε τόσο δηλητήριο από το καθεστώς. Έχουμε τόσο πιστοποιημένους εχθρούς. Έχουμε τόσους απέναντί μας. Έχουμε τόση προπαγάνδα. Δεν χρειάζεσαι, μωρέ, άλλη. Έχεις τόση πολύ να ασχοληθείς. Δεν γίνεται να ασχολείσαι τώρα με τη γελία προπαγάνδα των τριών κερατάδων. Όπως τους είπα και τους έβγαλε. Και είδες οι ωραίες λέξεις που λέω, προκαλούν για να βγουν και στα κανάλια. Βγάλτε κανάλια, βγάλτε, βγάλτε. Θα σας πω, θα σας κάνω ένα ηχητικό μόνο με ωραίες βρυσές και θα τις λέω και αρχαιοληνικά. Να ειδονιστείτε, να με βγάλετε πρωτοκάναλο. Λες και έχω πρόβλημα εγώ, τι θα πει το κανάλι και πώς θα χρησιμοποιήσει τη λέξη. Αυτοί οι οποίοι δεν μιλάνε ελληνικά, καλά δεν εννοούν καθόλου ελληνικά, απλά μιλάνε. Μιλάνε για να μιλάνε. Αλλά συνέλληνές μου, ξεκαθαρίστε τη θέση σας και είπα να πάρετε δημόσια θέση. Όσο δεν παίρνετε δημόσια θέση και κάθεστε και κάνετε πηγαδάκια ενάσημα. Όποιος δεν θέλει να είναι στην Ελλήνων Συνέλευση, είπα, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Να βγει δημόσια και να πει: εγώ δεν θέλω να είμαι μαζί τους και φεύγω. Για τους λόγους αυτούς. Να το πείτε και όχι να κάνετε κρυφά πηγαδάκια με τρία άπλυτα τα οποία τώρα κρίνεται το βιοποριστικό τους και η ελευθερία τους. Γιατί αυτοί δεν θα καταφέρουν τίποτα. Το καθεστώς θα τους αφήσει. Από εσάς εξαρτάται όμως. Αυτοί χωρίς εσάς είναι άχρηστοι. Το καθεστώς θα τους λιώσει γιατί έχουν ήδη πάει μαζί τους. Και τώρα κάνουν τεράστιες προσπάθειες να καταφέρουν να σπάσουν λίγα άτομα όπου να σας κάνουν προδότες. Η δημιουργία να σας κάνουν προδότες είναι τώρα. Οι επιλογές είναι δικές σας. Από εσάς εξαρτάται τι θα κάνετε. Οι επιλογές οι δικές σας είναι δεκτές από μένα. Αυτά που είχα να πω, τα είπα και τα έχω πει και σε άλλα βίντεο. Πάρετε θέση. Δεν κοιτάει ένα δήμος. Και ό,τι έχει ο καθένας στην κεντρική, να συνεργαστείτε όλα με τα παιδιά στην κεντρική. Και να είπα ξανά, να βάλετε άλλα 5 άτομα στην κάθε θέση στην κεντρική. Γιατί είστε η κεντρική. Δεν είναι η κεντρική η δίκη ο Βασίλης. Ο Γιάννης δεν είναι καθόλου. Όσον αφορά για τον Ε4, που βεβαίως ο Γιάννης δεν πήρε θέση, ούτε είπα να βγει δημόσια σε μια εβδομάδα και η εβδομάδα πέρασε. Και επειδή η εβδομάδα πέρασε, στον Ε4 έχει βάλει τη γυναίκα του, το γιο του, αυτόν και άλλους 2-3 συνέλληνες. Ναι. Αυτός ο οργανισμός λοιπόν δεν είναι του Γιάννη, είναι των ορκισμένων. Επειδή ο Γιάννης μπορεί να φέρει προβλήματα και δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει και ο οργανισμός ο Ε5, ο οποίος είναι δικός μου. Μπείτε στον Ε5. Φτιάνουμε και άλλον Ε4 φτιάνουμε, που θα τον πούμε Ε4 και διαμορφώνουμε λίγο το Ε. Ας το Γιάννη και χάμε τη γυναίκα του και το γιο του. Δεν λέει τίποτα. Άρα που σημαίνει
εκτελέστε, κι αν ο Γιάννης δεν θέλει να παραδώσει τον οργανισμό, ούτε σε δικαστήρια θα πάμε, ούτε τίποτα. Δεν έχει τίποτα μέσα. Για μας είναι άχρηστος. Ανοίγετε έναν άλλον ε4 με διαφορετικό ε. Έχουμε τόσα ε. Και ξεκινήσετε τον οργανισμό σας με πρόεδρο. Αυτούς που είπα, αυτούς που πρότεινα. Και τελείως υπόθεση. Μία μη κερδοσκοπική εταιρεία είναι ε4. Υπάρχει ο οργανισμός όταν υπάρχουμε εμείς. Όταν δεν υπάρχουμε εμείς, δεν υπάρχει τίποτα. Τι να έχει ο Γιάννης. Φεύγει. Τέτοιος προδότης των ε4 δεν πρέπει να υπάρχει. Φεύγουν όλα. Καθαρίζουν τα πάντα. Πρέπει να καθαρίσουν τα πάντα. Πάρτε θέσεις δημόσια. Και έχω πει ότι όποιος θέλει μπορεί να κάνει και τον εξορκισμό. Ο εξορκισμός δεν είναι στις ταινίες που βλέπετε αυτές τις αηδίες των χαζάρων και των γελίων αποστατών. Είσαι έξω από τον όρκο. Θέλετε να καταλάβετε τι σημαίνει έξω από τον όρκο. Θα σας διαβάσω λοιπόν τώρα τον όρκο ανάποδα. Για να καταλάβεις τι είσαι και τι δεν είσαι. Για να εκτιμήσεις τον όρκο και να καταλάβεις ποιος είσαι. Αφού δεν κατάλαβες τον όρκο και κάνεις ό,τι θέλεις και δεν κατάλαβες τι ορκίστηκες, αλλά και τι ορίστηκες, προσέξτε, γιατί με τον όρκο δεν ορκίζεσαι μόνο, ορίζεσαι. Για να ορκιστείς πρέπει να οριστείς. Δηλαδή ένας αποστάτης δηλωμένος δεν θα μπορούσε ποτέ να πει αυτό τον όρκο, γιατί είναι από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να τον πει. Ένας που δεν είναι δημιούργημα ανθρώπου και Έλλην άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να πει αυτόν τον όρκο. Άρα λοιπόν, εφόσον το ξέρετε όλοι τον όρκο, πάμε λοιπόν σε έναν εξορκισμό. Δηλαδή έξω από τον όρκο. Δεν θέλω ρε παιδιά να μιλήσω. Εκεί που λέει τάσσομαι και αφοσιώνομαι εις τον λόγο της ενότητας του Πανάγαθου Άρχοντος Φωτός, με καρδιά και ψυχή συντονισμένη στις φωτεινές δυνάμεις της ρεύσης του κράτους του νου, λέμε. Καλά, ο εξορκισμός είναι στο τέλος. Εξορκίζομαι. Αλλά ξεκινάμε. Δεν τάσσομαι και δεν αφοσιώνομαι εις τον λόγο της ενότητας του Πανάγαθου Άρχοντος Φωτός. Ούτε με καρδιά, ούτε με ψυχή συντονισμένη στις φωτεινές δυνάμεις της ρεύσης του κράτους του νου. Έτσι τον διαβάζεις. Δεν ορκίζομαι στη συμπαντική συνειδητότητα και δεν αναγνωρίζω την ομοτέλεια ως μονάδα της ένωσης όλων των γερών ψυχών, όπου η δύναμή τους είναι το κοσμικό πυρ. Δεν ορκίζομαι και δεν αναγνωρίζομαι ως πολεμιστή σταγμένο στον ιερό σκοπό της ελευθερίας της Ελλάδος. Δεν αναγνωρίζω τον ελληνισμό, την ελληνικότητα και δεν αναγνωρίζω κανέναν Έλληνα παντάκου της γης. Και δεν θα υπερετήσω ποτέ την αλήθεια, ποτέ το δίκαιο, ποτέ την αρμονία, ποτέ την αρετή, ποτέ την αυθονία, ποτέ, ποτέ. Ούτε με ιδιοτέλεια. Σας αρέσει, ε? Αυτός είναι ο εξορκισμός. Πες το. Δεν ορκίζομαι να προστατεύω τους συνέλληνές μου. Δεν ορκίζομαι και δεν τάσσομαι ολόψυχα να πολεμήσω για την εγκαθίδρυση του ελληνισμού, ούτε του σκοπού του, ούτε των αξιών του, όπου μου ζητηθεί και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και κόστος. Δεν ορκίζομαι να θέτω, δεν ορκίζομαι και δεν γουστάρω και δεν θέλω να θέτω το συμφέρον του ελληνισμού πάνω από κάθε προσωπική μου οικογενειακή μου επιθυμία. Δεν ορκίζομαι να υπερασπίζομαι με κάθε δύναμή μου τα δίκαια του ελληνισμού. Δεν ορκίζομαι να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσω τους συμπολεμιστές μου και κάθε Έλληνα όπου υπάρχει ανάγκη. Να πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Κάντε αγόρι μου, κάνε τον εξορκισμό σου για να καταλάβεις και ποιος είσαι. Και στο τέλος να πεις και νεράκι να τους φραγγείς αυτό που λες. Έλα λεβεντάκο μου, για να καταλάβεις τι είναι αυτό και τι είναι αυτό το ανάποδο που σου διαβάζω, γιατί αφού δεν κάνεις αυτό κανείς το ανάποδο. Δεν ορκίζομαι να πράττω πάντα σύμφωνα με το ελάνιο αξιακό σύστημα. Δεν είναι δικό μου το ελληνικό αξιακό σύστημα. Εγώ δεν είμαι Έλληνας. Και δεν επιζητώ πάντα νόηση φωτός. Δεν επιζητήσω. Δεν ορκίζομαι να είμαι ένα σώμα και ένα νους και ένα ενεργό με τους συμπολεμιστές μου μόνο. Τι ο μόνο. Δεν ξέρω εγώ μόνο. Ο σφαίρα πυρός που στο πέρασμά της κατακαίει κάθε αποστατική ενέργεια και τη μετουσιώνει δεν είναι φωτός. Δεν ορκίζομαι. Και δεν αναγνωρίζω τον απόλυτο σεβασμό των ελάνιων εντολών. Δεν θέλω υγεία. Δεν θέλω καλός. Δεν ορκίζομαι στο καλός. Δεν ορκίζομαι στην υγεία. Δεν θέλω πλούτο. Δεν θέλω ισχύ. Δεν θέλω φρόνηση. Δεν θέλω σοφροσύνη. Δεν θέλω δικαιοσύνη. Δεν θέλω αντρία. Δεν ορκίζομαι τίποτα από αυτά που λέτε. Πες τα ρε κεράτα, όπως τα λέω. Κάνε μια τέλετη τέτοια να καταλάβεις τι σημαίνει όρκος και τι σημαίνει εξορκισμός.
Δεν ορκίζομαι, υπάκουη, στα ελληνιαξιακά πρωτόκολλα. Δεν τα αναγνωρίζω τα ελληνιαξιακά πρωτόκολλα. Και στον πολέμαρχο και στον ιερό σκοπό και στο σχέδιο που εκπροσωπεί. Τι δουλειά έχω εγώ με το σχέδιο του πολέμαρχου, τι δουλειά έχω εγώ με τα ελληνιακά πρωτόκολλα. Έτσι να το πει όπω τα λέω και εξορκιστείτε. Ο παραπάνω ιερός όρκος του πολεμιστή δεν σφραγίζεται ενώπιον της συμπατικής μνήμης του ενεργού, δεν σφραγίζεται στον ενεργό είδος, το οποίο δέχεται να πει ενώπιον συνημώνων θεών και ανθρώπων. Δεν είμαι συνήμωνας εγώ με θεούς και ανθρώπους, είμαι κάτι άλογο. Πίνω το είδωρ τούτο. Δεν πίνω το είδωρ τούτο. Και δεν σφραγίζω τον όρκο στη συνείδησή μου και στην ύπαρξή μου και στην οντότητά μου και στην ψυχή μου και δεν κρυσταλώνω τον λόγο που έδωσα στον όρκο αυτό. Και αν παραβώ τον όρκο μου, και αν παραβώ τον όρκο μου, δεν υπάρχει όρκος για μένα. Άρα ο κυταρικός μου, ιστός του σώματός μου, δεν θα διαλυθεί στα έξον συνετέθη. Αυτός είναι ένας εξορκισμός και δεν θέλω τον όρκο γιατί δεν είμαι Έλληνας, γιατί δεν ανήκω στην ομοτέλεια, γιατί δεν ανήκω στις φωτεινές δυνάμεις, γιατί δεν ανήκω πουθενά. Έχω με κάτι άλλο από εσάς και δεν δίνω αυτόν τον όρκο. Και εξορκίζομαι από αυτόν τον όρκο που έδωσα. Αυτό που ακούσατε είναι εξορκισμός. Αυτός είναι ο εξορκισμός. Όποιος δεν γουστάρει τον όρκο, να κρατήσει τα ηχητικά και να βάλει αυτά τα λόγια και να πει αυτόν τον όρκο. Να πει αυτόν τον εξορκισμό για να φύγει από τον όρκο. Για να καταλάβει ποιος είναι από τη μία μεριά και ποιος είναι πραγματικά. Και να μας δηλώσει τι είναι, γιατί αν δεν είσαι αυτό που λέει ο όρκος, ορισμένος ως Έλληνα άνθρωπος, ενταγμένος σε όλα αυτά, ωραία, είσαι το αντίθετό του. Ωραία, δηλώσε το μας μια χαρές. Έλα να σου κάνω και εξορκισμό για να μην σε πιάνει ο όρκος. Αυτός ο εξορκισμός τον κάνει ο ίδιος, γιατί ο ίδιος θέλει, δεν θέλει τον όρκο και δεν τον τηρεί τον όρκο. Άρα καταλαβαίνετε από την αντίθετη μεριά ο όρκος τι έχει. Το ίδιο συμβαίνει και με την υγεία. Γυρίστε τον όρκο της υγείας ανάποδα, γυρίστε τον ανάποδα. Βάλτε λέξεις που σας έχω μάθει, πως θα είναι ανάποδα να μην έχεις την υγεία του περιβάλλοντος σου και του δικού σου. Και παιδιά, όποιος θέλει εξορκισμό. Ο εξορκισμός το κάνεις μόνος. Όπως διάβασες μόνος σου τον όρκο, διάβασε και τον εξορκισμό, λεβέντη μου, και φύγε. Και στο τέλος λέει, πίνω το είδωρ τούτο. Και ό,τι είπα στον εξορκισμό, αφού διαβάσεις τον εξορκισμό, πίνει είδωρ και σφραγίζεις το είδωρ όλα αυτά που είπε. Όπως είπε νερό όταν κατασφράγισε το είδωρ όταν ορκίστηκε, κάνει τον εξορκισμό και πίνει ένα ποτηράκι από τη βρυσούλα. Άντε, λεβέντη μου, να το κάνεις, να δούμε που. Να καταλάβεις και εσύ τι γίνεται. Καταλάβατε, συνέλληνες. Είναι απλό το θέμα. Εμείς δεν πιέζουμε κανέναν. Ελεύθερη βούληση. Τράβας εξορκισμό. Κάνε την τελετή σου. Πιες και το νεράκι. Παιδιά, αδερφέ, εγώ δεν είμαι εκεί. Τελείωσα. Ό,τι είπα στον εξορκισμό ισχύει. Χαράζεται στη συμπαντική μνήμη του νερού και ισχύει αυτό που λέω εγώ και όχι όρκος. Και είμαστε μια χαρά. Και φύγε. Για τράβα όπου θέλεις. Συνέλληνες, δεν είναι τόσο απλά, είναι πιο περίπλοκα και πρέπει να σκεφτείτε όλοι καλά και όλα είναι στις επιλογές σου, ιδιαίτερα τέτοιες ώρες που η Ελλάδα χρειάζεται όλα τα παιδιά της και έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο αγώνα τόσο μακριά. Έχει μείνει μια ανάσα, το καθεστώς είναι φοβισμένο, έτοιμο να παραδώσει τα πάντα. Και όλα αυτά που βλέπετε και κάνει είναι αποσπασματικές κινήσεις. Οι επιλογές είναι δικές σας. Ξεγράφτε τα τρία γαϊδούρια και ενδεχομένως και κάποιοι που είναι μαζί τους. Όποιος πλανεμένος, δηλαδή πάει κάποιος στον κρεμό, θα πας και εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν μπορείς να του πεις, άντε ρε παιδάκι μόνος. Πήγαινε. Από εδώ έχει φύγει. Το μόνο που θα κάνετε είναι να μην μπορείτε μετά να γυρίσετε. Και έρχονται δώρα πληρωμές. Ακόμα και αυτοί που δεν είναι μαζί μας. Ή τουλάχιστον δεν είναι συνειδητά μαζί μας τόσο πολύ όσο πρέπει. Δεν πειράζει. Συμφέρον. Έχει στεγίνει με συνέλευση. Τους. Ακόμα και αυτοί που δεν μπορούν να μιλήσουν, μαζί μας είναι οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να το πούνε. Όλο θα σπάσει όλο μαζί. Δεν γίνεται να σπάσει λίγο-λίγο. Θα σπάσει όλο μαζί. Και πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Είναι κοντά οι ώρες. Είναι δίπλα. Ο χρόνος, είπα, δεν υπάρχει. Ένα χρόνος έχει σταματήσει. Και περιμένει εσάς. Δεν θα σας περιμένει για πάντα. Απ' την άλλη, να έχετε το θάρρος, όποιος θέλει να φύγει, να το γράψει δημόσια. Να κάνει γραπτό αίτημα με το όνομά του και να πει: εγώ με αυτούς φεύγω. Για τους λόγους αυτούς, τέλος. Πέστε το. Τα τρία αυτά τα ζώα δεν φεύγουν, τα διώξα. Τέλος. Φεύγουν από κοντά μας. Είναι ο καρκίνος. Και τον καρκίνο τον γιατρεύεις μόνο να τον κάνεις τελείως καλά. Φανταστείτε να έχει γάγκρανα το μικρό σου δαχτυλάκι και να λυπάσει το μικρό σου δαχτυλάκι. Κόφτο για να κλειδώσει το σώμα. Είναι πολύ περίεργες οι ώρες και καθοριστικές. Για όλους σας.
Και ξέρετε ότι εγώ, όταν θα σπάσω το μολύβι και θα πω τέλος, τέλος, δεν επιστρέφει κανείς από αυτούς και τίποτα, όπως δεν επιστρέψαν οι παλιοί. Πολλές φορές οι παλιοί κάνανε μανούβρες για να έρθουν πάλι κοντά μας. Ο προδότης που θα αναγγείλω δεν ξανάρχεται ποτέ και τους είπα: σταματήστε να κάνετε κακό και φύγετε όσο μακριά γίνεται, γιατί ό,τι κάνετε θα σας τιμωρήσω για ό,τι κάνετε. Και δεν θα επιτρέψω στο καθεστώς. Αυτές τις τιμωρίες θα τις κάνουν οι Έλληνες, τους προδότες τους, οι Έλληνες. Τους τιμωρούν οι ίδιοι. Δεν αφήνουν άλλους, γιατί είναι δικά τους παιδιά. Θα το κάνουμε εμείς, με δικό μας τρόπο. Οι τιμωρίες είναι στο συνειδησιακό κομμάτι και είναι και στο λογικό κομμάτι. Η πολιτεία θα αποφασίσει. Στο συνειδησιακό δεν αποφασίζει η πολιτεία, είναι ήδη στα χέρια εκείνου που πρέπει. Όλα τα άλλα είναι γιατί είναι δικές σας οι επιλογές και εσείς πρέπει να τις κάνετε. Πάρτε θέση όλοι και ξεκαθαρίστε τα πάντα. Και συνταχτείτε στον αγώνα το δικό σας. Γιατί είναι δικό σας μέχρι το τέλος της δικιάς σας της ζωής, της δικιάς σας δημιουργίας και των δικών σας δημιουργημάτων. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Thank you.